όπως εδώ, όποιος μας καλέσει, παροχή πρώτων βοηθειών. Είμαστε ενταγμένοι όπως λέτε στο Μητρό Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στο Εθνικό Μητρό Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να το τονίσω αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι πληρωνόμαστε, δεν πληρωνόμαστε, το κάνουμε εθελοντικά και από αγάπη μόνο. Η διάρκεια της ομάδας, ο σκελετός μας, βασικό, η Γενική Συνέλευση, από και πέρα βγαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 7 μέλη και μετά υπάρχουν 6 τμήματα. Τμήμα πρώτων βοηθειών, που αυτό σημαίνει βοηθάει στις καλύψεις. Είναι το τμήμα ορεινής διάσωσης, μετά θα δούμε και κάποιες φωτογραφίες. Τμήμα μαζικών καταστροφών, το τμήμα υγρού στοιχείου, τμήμα διακοινωνιών και τμήμα διοικητικής μέρημνας. Και τι είναι αυτό με τους εξωτερικούς επιδοτήσεις, δείτε λίγο μαλακή και λίγο τη λειτουργία του. Εάν εμείς στο πρώτο λεπτό που πάθει κάποιος συμπολίτης μας, κάποιος συνάδελφός μας, μια ανακοπή μπορέσουν να εφαρμόσουν εκείνη την ώρα, στο πρώτο λεπτό κιόλας, το να ποινιδωτεί και του δοθεί ρεύμα, δείτε λίγο τα ποσοστά επιτυχίας που έχει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός μπορεί κατά 90% και παραπάνω από 90% να επανέλθει. Και όσο από κάτω περνάει ο χρόνος και πάμε στα 3 λεπτά, τα ποσοστά αρχίζουν και πέφτουν, πάμε στα 60-65. Στα 7 λεπτά δείτε πόσο δραματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες να επανέλθει κάποιος, έστω να του δοθεί και ρεύμα. Έτσι. Άρα το πρόβλημα μας είναι ο χρόνος. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να έχω εγώ τον απεικιδωτή στην τσέπη μου ή δίπλα μου? Όχι. Εκεί είναι η εκπαίδευση, εκεί είναι αυτό που είπε η Μαρία. Ποια είπε η Μαρία? Ότι μέχρι να έρθει είτε ο απεικιδωτής είτε η εξειδικευμένη βοήθεια, εμείς με τις θωρακικές συμπιέσεις και με τις αναπνοές διάσωσης, τι κάνουμε, του δίνουμε χρόνο. Δίνουμε χρόνο έτσι ώστε όταν θα δούμε αυτά τα μηχανήματα ή αυτή η εξειδικευμένη βοήθεια να μπορέσει να επανέλθει ο άνθρωπος. Καμία ακόμα φορά είστε σε σχολείο. Για φέτος η εθελοντική διασωστική ομάδα του Λεμαϊδας επέλεξε το πρώτο και τρίτο επάλυπτο του Λεμαϊδας για να πραγματοποιήσει την εκδήλωση για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Εδώ πώς λειτουργεί ο απεικιδωτής. Δείχνουμε όλη τη λειτουργία αναζωογόνησης από το πρώτο στάδιο που θα βρεθεί κάποιος σε λιπόθυμη κατάσταση έως και το σημείο της ανάνυψης του και της σταθεροποίησης του. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί δίπλα μας. Σύμφωνα και με το θεματολόγιο της φετινής εκδήλωσης είναι ότι ο καθένας μας, οποιοδήποτε παγκόσμιος πολίτης, μπορεί να σώσει μια ζωή. Και αυτό και προσπαθούμε να μάθουμε στους μαθητές σήμερα. Να γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά τον εξωτερικό απεικιδωτή των αυτόματων. Δεν πρόκειται ποτέ να δώσει ρεύμα μια τέτοια συσκευή σε δύο μόνο περιπτώσεις. Όταν ο άνθρωπος είναι ζωντανός ή όταν ο άνθρωπος έχει σωλητική γραμμή, δηλαδή έχει φύγει. Άρα το χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Με μεγάλη ασφάλεια και χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Η εθελοντική ομάδα με τα έσοδα που μάζεψε από το σχολείο αγόρασε τον απεικιδωτή που κρατάτε. Και όχι μόνο. Το σχολείο μας είναι πρωτοπόρο πάντοτε σε δράσεις και το αποδεικνύει έμπρακτα κάθε φορά αυτό. Σήμερα και εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας επανεκκίνησης καρδιάς, σε συνδυασμό βεβαίως και με την προμήθεια και κατάσταση του συγκεκριμένου αυτόματο εξωτερικού απεικιδωτή, που είναι αγορά από τον Σύλλογο Ενηλίκων Μαθητών, Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Εσπερινού Επάλπτου Λεμαϊδας, τονίζω, κάνουμε μια εκδήλωση και δείχνουμε τα προνόμια της χρήσης, αν παραστεί ανάγκη, του συγκεκριμένου μηχανήματος και προσδοκούμε στο να μην χρειαστεί ποτέ. Και ταυτόχρονα με την αγορά του θα έχετε και τον απεικιδωτή εδώ στο σχολείο. Βεβαίως, θα το καταστήσουμε στο σχολείο. Μακάρι να μην χρειαστεί, όπως είπα, αλλά αν χρειαστεί, θα ακολουθήσει και μια άλλη δράση όπου θα εκπαιδευτούν κάποιοι συνάδελφοι, ενδεχομένως και μαθητές, για τη χρήση του και θα πιστοποιηθούν κιόλας, φαντάζομαι. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες. Μπορεί να συμβούν στο περιβάλλον που ζούμε, που δραστηριοποιούμαστε. Βεβαίως. Φαντάζομαι όμως ότι είναι μια πρωτοπόρα ενέργεια για το ελληνικό σχολείο. Είμαι ο πρόεδρος των 15 μελές του Τρίτου Εσπερινού ΕΠΑΛ και με την ευκαιρία αυτή, κύριε Μαυρίδη, θέλω να ευχαριστήσουμε τέσσερις που μας βοηθήσανε για το ωράριο, γιατί το Υπουργείο ήθελε να μας το κάνει 6-10.30 και βοηθήσανε εδώ λίγο, μας βοήθησε πάρα πολύ, όχι λίγο, το κάναμε πάλι 5-9 το πρόγραμμά μας.
Το γυρίσαμε μία ώρα πάλι πίσω με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Αγγελόπουλο Γεώργιο, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντόπουλο Κωνσταντίνο, που μας βοήθησε πολύ ο Περιφερειακός εδώ, με τους βουλευτές μας του Νομού Κοζάνης, του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημητριάδης ο Μίμης, βοήθησε πάρα πολύ, και άλλοι τρεις, ο Θεοφύλακτος, ο Μουμουλίδης και τον άλλο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τέλος πάντων, μας βοηθήσανε με τη βοήθεια του Γενικού και αυτά, και τώρα με τους σαν 15 μελές πάλι και με τους καθηγητές μας, διοργανώσαμε με την εθελοντική ομάδα εδώ της Τελωμαίδος να μας δείξουν κάποιες πρώτες βοήθειες, γιατί είμαστε όλοι εδώ μεγάλοι άνθρωποι και χρειαζόμαστε, αν γίνει κάτι, να ξέρουμε να κάνουμε κάτι εδώ στο σχολείο και έξω, να βοηθήσουμε κάποιους συμπολίτες μας. Το 15 μελές εδώ του τρίτου Εσπερινού ΕΠΑΛ δουλεύει. Μαζεύουμε προμήθειες για οικογένειες, μαζεύουμε αν χρειαστεί χρήματα για κάποιες οικογένειες να βοηθήσουμε, και έχουμε πολλές εκδηλώσεις και ιδέες, ναι, για το σχολείο μας εδώ και για την πόλη μας. Ευχαριστούμε, κύριε Μαυρίδη.